Το ρεπορτάζ δεν σταματά ποτέ. Και όταν η Κατερίνα Σουλιώτη βρίσκεται στο αεροδρόμιο για άλλο θέμα και μπροστά της είναι η Αγγελική Λιάδη, σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να την πλησιάσει με το μικρόφωνο. Η κλασική συνήθεια της ρεπόρτερ Κατερίνας να κάνει ένα απέσιμο στους επώνυμους. Άλλωστε, οι φήμες που οργιάζουν τελευταία θέλουν την αγαπημένη τραγουδίστρια να έχει χωρίσει με το Σάβα Γκέντσογλου έπειτα από 3 χρόνια σχέσης και απόκτησης ενός μωρού. Η τραγουδίστρια, πάντα ευγενική και χαμογελαστή, απάντησε. Έχει γίνει μεγάλος δώρος αυτές τις τελευταίες ημέρες ότι έχετε χωρίσει, ότι δεν είστε πια μαζί. Αν το έχεις διαψεύσει μέσω Facebook, αν ισχύουν όλες αυτές τις Να είστε καλά, πόσες φορές να το πω, να είστε καλά και ό,τι υποθείτε. Αν σε έχουν κάνει έξαλες αυτές οι φήμες ή αν είναι αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε και την πρεμιέρα μας στις 28 του μήνα στο Φρατζέλικο με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, το Σάκη τον Ασενίου. Και ετοιμαζόμαστε. Πρόβα και πάρα πολύ δουλειά και στούντιο, καινούργια τραγούδια και πολύ ωραία δημιουργική περίοδος και είμαστε και πάρα πολύ καλά. Να μην αμφιβάλλετε καθόλου γι' αυτό. Ξέρουμε ότι ήσασταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ξέχασα και είναι πολύ σημαντικό για μένα, επειδή έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές με τον Βασίλη τον Καρά και δουλέψαμε και το καλοκαίρι μαζί, κάναμε κάποιες εμφανίσεις. Φεύγουμε για μερική 15 του μήνα για λίγες εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ένας πανικός αυτό το διάστημα. Ωραία, επαγγελματικά είσαι στο φόρτε σου, θέλω να μου πεις. Πώς αισθάνεσαι επαγγελματικά μόνο και. Αυτά έχω να σου πω, για τίποτε άλλο. Sorry, για τα προσωπικά που είσαι μια. Για τίποτε άλλο. Μόνο για τα επαγγελματικά που είναι και το. Ξέρεις, το πρωταρχικό μέλημα τώρα αυτής της περίοδου. Έχεις να απαντήσεις σε κάτι. Σε παρακαλώ, αν ισχύουν ή όχι όλες αυτές οι φίλες. Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι και να γίνομαι κουραστική. Μία φορά μιλάω. Και όποτε μιλάω να προσέχετε τι λέω. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Σου πω πολλά πράγματα, δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Πάρα πολλά, λοιπόν, αλλά παιδιά. Αυτό. Αν είσαι καλά ή όχι. Πώς με βλέπεις. Σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Και επειδή ξέρω ότι το μάτι σου εσένα είναι, τα πιάνει όλα, οπότε οκ. Ό,τι πεις εσύ.